Κοντά μας είναι η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα είναι κοντά μας όταν την χρειαζόμαστε σε τέτοια θέματα. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημογλίδου. Πάμε λιγάκι να μας βοηθήσετε, να μας πείτε τώρα πώς δρούσαν τα μέλη αυτού του κυκλώματος και πώς φτάσαμε και στη σύλληψή τους. Γιατί εδώ ακούμε για μια 25χρονη κοπέλα ότι στρατολογούσε αυτά τα ανήλικα κορίτσια και 6 συλλήψεις μέχρι τώρα. Για πείτε μας. Δυστυχώς, κυρία Λιβαθινού, και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε πολύ πρόσφατη υπόθεση που χειρίστηκε η Υποδιέρεση Προστασίας Ανηλίκων, μία γυναίκα ηγείται του κυκλώματος, μία πολύ νεαρή γυναίκα 25 ετών, και στο προηγούμενο κύκλωμα είδαμε μία γυναίκα 32 ετών, η οποία ουσιαστικά διευκόλυνε τις κοπέλες στην ανέβρεση πελατών μέσα σε πολλά εισαγωγικά και στην ουσία τις εξωθούσε στην πορνεία. Μιλάμε για ανήλικα κορίτσια ηλικίες 15 έως 17 ετών. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ήταν και μικρότερες των 15 ετών όταν διαπράχθησαν πράξεις. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων έχει δείξει ότι τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2023 δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται ραντεβού για τα συγκεκριμένα κορίτσια. Έχουν συλληφθεί ήδη 6 από τους 10 κατηγορούμενους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς υπήρχαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους. Αναμένουμε και τους υπόλοιπους 4 να κληθούν από τις ανακριτικές αρχές για να δούμε πώς θα προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Και φαίνεται όντως ότι σχετίζεται με την προηγούμενη υπόθεση, που μοιάζει πολύ στη δράση της, καθώς δύο από τις κοπέλες είναι θύματα και στη μία περίπτωση αλλά και στην άλλη περίπτωση, αλλά έχουμε και έναν κοινό κατηγορούμενο στις δύο υποθέσεις. Κυρία Δημογλίδου, αν μου επιτρέπετε μία ερώτηση. Ισχύει από το αστυνομικό ρεπορτάζ και θέλω και την επιβεβαίωσή σας. Ισχύει ότι κάποια από τα κορίτσια, από τα παιδιά αυτά, τα οποία είχαν πέσει θύματα αυτού του κυκλώματος, φοβούνται να κατονομάσουν πελάτες, δράστες, άτομα τα οποία τα εξώθησαν σε αυτή την κατάσταση? Κύριε Σβέρκο, δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιες υποθέσεις που χειρίζεται η ελληνική αστυνομία, τα θύματα φοβούνται να καταγγείλουν. Προφανώς και φοβούνται να καταγγείλουν. Είναι το ανήλικο. Τα ανήλικα θύματα έχουν φόβο απέναντι στις αστυνομικές αρχές. Φυσικά προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι αυτά που διαπράττουν σε βάρος είναι δικήματα, καθώς δεν το κατανοούν τα παιδιά. Και εδώ πάλι η καταγγελία δεν ήρθε από τα θύματα, αλλά ήρθε από ένα συγγενικό πρόσωπο, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, που αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Να το πούμε, κυρία Δημογλίδου. Από την αδερφούλα της μίας. Ναι, 22 χρονών. Έτσι, η οποία κατάλαβε ότι το πιτσιρίκι, η μικρή. Πείτε μας λιγάκι τι έχει γίνει. Δεν πειράζει. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπορεί να μας βλέπουν και παιδιά τα οποία έχουν ανάλογα παραδείγματα και πρέπει να μιλήσουν. Γιατί το βασικό είναι να βρεθεί κάποιος να μιλήσει. Έτσι. Οπότε εξηγήστε μας. Έλειπαν αρκετές ώρες από το σπίτι τους, βραδινές ώρες, όπως και στην προηγούμενη υπόθεση που κατήγγειλε μία μητέρα το περιστατικό. Στη συνέχεια αντιλήφθηκαν ότι υπήρχαν κάποια μηνύματα σε διαδικτυακή εφαρμογή με κάποιους άνδρες αλλά και με κάποιες γυναίκες του κυκλώματος. Ουσιαστικά κατάλαβαν ότι κλείνονται ραντεβού, ότι οι κοπέλες αυτές πήγαιναν σε κάποια ραντεβού με χρηματική αμοιβή. Να τώρα το θέμα της οικογένειας, πώς έρχεται ξανά. Θέλω να ρωτήσω αν μου επιτρέπετε την κυρία Δημογλίδου. Δηλαδή αυτοί οι γονείς δεν γνώριζαν πού βρίσκονται τα παιδιά τους, τα κορίτσια τους. Μία από τις δύο ερωτήσεις αυτή θέλω. 13, 14, κυρία Δημογλίδου, θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία για να είναι συνέχεια της προηγούμενης. Είναι τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των οικογενειών. Από ποιες οικογένειες προέρχονται τα παιδιά αυτά? Έχετε εσείς εικόνα για τις οικογένειες των παιδιών αυτών? Κύριε Παπαγιάννη, τα θύματα σε όλες τις υποθέσεις που χειριζόμαστε αλλά και σε αυτήν την υπόθεση προέρχονται και από φυσιολογικές οικογένειες, κανονικές οικογένειες όπου υπάρχουν και οι δύο γονείς και μένουν τα παιδιά με τους γονείς, αλλά δυστυχώς και σε οικογένειες όπου λείπουν οι γονείς από το περιβάλλον της οικογένειας και μεγαλώνουν τα παιδιά με κάποιο οικείο πρόσωπο, είτε με φιλικό πρόσωπο είτε με άλλο πρόσωπο της οικογένειας. Και ένα ακόμα ερώτημα. Αυτό το φρικτό, αυτές οι φρικτές λεπτομέρειες που διαβάζουμε, ότι τα κοριτσάκια αυτά, γιατί κοριτσάκια είναι, δεν τα πλήρωναν με χρήμα αλλά με κοκαίνη και με τατουάζ σε κάθε πράξη μετά τις υποχρέωναν να κάνουν από ένα τατουάζ στο σώμα τους. Αληθεύουν? Υπήρχαν δύο κατηγορούμενοι που όντως ως αντάλλαγμα προσέφεραν ναρκωτικά σε κάποιες κοπέλες, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαίνης, όπως και περιπτώσεις που τους προσέφεραν υπηρεσίες τατουάζ. Αντί του χρηματικού ποσού, δηλαδή η αμοιβή τους ήταν αυτή. Και ξαναλέω ότι κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει εδώ αυτά τα μικρά κορίτσια, παρόλο που οι ηλικίες τους είναι στα 17 και στα 18 σήμερα, καθώς κάποιες δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα ότι αυτό που γινόταν σε βάρος τους ήταν αδίκημα. Πόσο καιρός γινόταν όλο αυτό, κυρία Δημογλίδου? Το διάστημα, ρωτάω. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Δημογλίδου. Το διάστημα που δρούσαν τα μέλη αυτού του κυκλώματος.
Το γνωρίζετε. Είναι τουλάχιστον από τον Ιούνιο, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση ότι το κύκλωμα δρούσε και νωρίτερα, είτε με άλλες κοπέλες είτε με τις ίδιες. Μια μήνας. Πάντως μου κάνει φοβερή εντύπωση το εξής. Πριν από κάποιους μήνες, σπάει η υπόθεση με το κύκλωμα της Λορένας, εν πάση περιπτώσει της Λορένα, από το οποίο προκύπτουν κάποια παιδιά τα οποία ήταν θύματα αυτής της ιστορίας. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι τα ίδια παιδιά πέσανε στα χέρια άλλων σκυλιών, στα δόντια άλλων σκυλιών, που σημαίνει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες στο μεταξύ δεν έκαναν ακριβώς τη δουλειά την οποία θα έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή, να πάρουν αυτά τα παιδιά, να τα στηρίξουν, να τους δώσουν να καταλάβουν τι έχει γίνει, να τα βοηθήσουν να το διαχειριστούν, ώστε να μην πέσουν στον επόμενο λύκο. Δεν ξέρω, κύριε Κακούση, αν για κάποια από τα προηγούμενα θύματα είχε διαταχθεί από τις αρμόδιες αρχές να διαμείνουν σε κάποια δομή ή να μείνουν σε κάποιο οικείο πρόσωπο. Δεν ξέρω δηλαδή ποιο ήταν το οικογενειακό περιβάλλον από εκεί και πέρα. Πάντως σε κάθε περίπτωση. Δυστυχώς τα ξαναβλέπουμε και σε αυτή την περίπτωση. Δεν δούλεψε. Δηλαδή το κράτος πρόνοια σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για ανήλικα. Δεν δούλεψε. Το κράτος έκανε γραφειοκρατικά τη δουλειά του, η αστυνομία πολύ καλά τη δικιά της. Εξάρθρωσε δύο κυκλώματα. Αλλά βλέπουμε ότι στο τέλος. Τα θύματα αυτής της ιστορίας είναι τα ίδια παιδιά. Που σημαίνει ότι ενδιάμεσα μεσολάβει σε γραφειοκρατία, διεκπεραίωση. Κανείς δεν νοιάστηκε πραγματικά να κάτσει πάνω από αυτά τα παιδιά. Όπως βλέπουμε και δράστες οι οποίοι είχαν προφυλακιστεί, κάποιος είχε προφυλακιστεί στην προηγούμενη υπόθεση και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους και δρούσε στο νέο κύκλωμα τώρα. Αυτά τα παιδιά πού είναι τώρα, αυτές οι κοπέλες, κυρία Δημογλίδου, πού είναι αυτά τα παιδιά τώρα? Αυτά τα παιδιά έχουν επιστρέψει στις οικίες τους, στο περιβάλλον στο οποίο ήταν και πριν. Είτε με κάποιο συγγενικό πρόσωπο, είτε με την ίδια την οικογένεια, είτε με κάποιο πρόσωπο του περιβάλλοντος τους. Παρακολουθεί. Αλλά τώρα είναι 18, κατάλαβε. Ναι, τώρα είναι στην ενηλικία. Τους παρακολουθεί όμως κάποιος, τους βλέπει κάποιος. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα εσείς ως γυναίκα, όχι μόνο ως εκπρόσωπος αστυνομίας και ως μητέρα. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές όπου έχουν μικρά παιδιά, τι πρέπει να προσέχουν, τι συμβαίνει με τα κοινωνικά δίκτυα, πότε πρέπει να ανησυχούν οι γονείς. Κύριε Παπαγιάννη, προφανώς ένα παιδί στην ηλικία των 15 και των 16 ετών δεν εξαφανίζεται ξαφνικά από το σπίτι του βραδινές ώρες. Μιλάμε για όλο το διάστημα της νύχτας και επιστρέφει το πρωί. Υπάρχει προηγούμενο, υπάρχει μια συμπεριφορά που πρέπει να μας προβληματίσει από την προεφηβεία, θεωρώ. Αυτό βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι όλα τα παιδιά από την προεφηβεία είχαν προβληματική ίσως συμπεριφορά, δεν δόθηκε η σημασία που έπρεπε και φυσικά πολύ μεγάλη προσοχή στη χρήση του διαδικτύου και των social media. Και μπορεί να ακούγεται κακό να παρακολουθούμε μέσα σε πολλά εισαγωγικά τα παιδιά μας, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό έχει βοηθήσει τους γονείς να αντιληφθούν ότι κάτι γίνεται και να το καταγγείλουν στην αστυνομία. Και καλά κάνετε, κυρία Δημογλίδου, και το τονίζετε. Και το θέμα των χρημάτων, το είχαμε πει και στην εξάρθρωση του προηγούμενου κυκλώματος με τη Λορένα, ότι μία μητέρα είδε ότι το παιδί της είχε στα χέρια της κάποια χρήματα τα οποία δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει. Άρα και σε αυτή την περίπτωση τα κορίτσια αυτά βγαίναν το βράδυ και επέστρεφαν με κάποια χρήματα. Οπότε και εκεί θα πρέπει όλοι να είμαστε ακόμα περισσότερο εμείς δράστες, τι γονείς προσεκτικοί. Δηλαδή εντάξει, αυτοί εδώ τώρα κάνανε business, είναι κακοποιοί. Οι άλλοι είναι τύποι οι οποίοι και χθες το βράδυ θα ψάχνανε παιδάκια. Αυτοί δεν έχουν συλληφθεί όλοι. Ένας έχει συλληφθεί ο οποίος είχε το ρόλο του πελάτη, αλλά διευκόλυνε και τις κοπέλες την ανέβρεση και άλλων πελατών. Οι υπόλοιποι θα κληθούν από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές να απολογηθούν και από εκεί πέρα θα ακολουθήσει άλλη διαδικασία ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη. Υπάρχουν στοιχεία για αυτούς? Δηλαδή, μπορείτε να φτάσετε στον πελάτη? Υπάρχουν στοιχεία, κύριε Κώση, φυσικά και υπάρχουν στοιχεία, καθώς υπάρχουν συνομιλίες από τις οποίες κλείνονταν τα ραντεβού και κανονίζονταν και τα χρηματικά ποσά. Υπάρχουν συνομιλίες οι οποίες δείχνουν ότι κάποιοι γνώριζαν ότι τα κορίτσια ήταν ανήλικα, κάποιοι άλλοι ίσως όχι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι γνώριζαν ότι πρόκειται να πραγματοποιήσουν ένα ραντεβού με ένα ανήλικο κορίτσι. Κυρία Δημογλίδου, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ευχαριστώ.